Λάδι στη φωτιά στο ήδη εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα σε γιατρούς και ΟΚΙΠΗ έβαλε το αποτέλεσμα του ανεξάρτητου οίκου για το θέμα των οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς του Δημοσίου για το έτος 2023. Το ποσό που φαίνεται να κλειδώνει είναι σχεδόν το μισό από το ποσό που διεκδικούσαν οι γιατροί από τον οργανισμό, με τους γιατρούς να υποστηρίζουν ότι δεν είναι ολοκληρωμένη η μελέτη. Το αρχικό ποσό ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μελέτη δείχνει τώρα 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ενστάσει και ναι, διαφωνούμε για το συγκεκριμένο ποσό. Μιλώντας με τον εκπρόσωπο του οίκου που έκαμε τη μελέτη, μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα το πόρισμα. Από την πλευρά του, ο ΟΚΙΠΗ αντικρούει τα πειρά και διαμηνεί πως το αποτέλεσμα της μελέτης του οίκου είναι δεσμευτικό και για τις δύο πλευρές. Ο οργανισμός θα ηρήσει το απόλυτο την δέσμευσή του και θα καταβάλει αυτόν το ποσό. Εμείς επενδύουμε για το μέλλον, γι' αυτό εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για την νέα συμφωνία για το 2024-2026. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών για καταμερισμό του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στις διάφορες κλινικές και τμήματα των νοσηλευτηρίων. Ωστόσο, οι γιατροί δεν παρουσιάστηκαν, θέτοντας θέμα διαδικασιών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αυτό που συμφωνήσαμε στην παρουσία του Υπουργού Υγείας και μετά από την παρέμβαση του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει οριστεί ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας στις 3 Σεπτεμβρίου υπό την Προεδρία του αρμόδιου Υπουργού. Ο Μιχαλής Δαμιανός, εφόλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτης, έστειλε μήνυμα προς τον ΟΚΙΠΗ. Για να μπορέσει ο οργανισμός να πάει μπροστά, πρέπει να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Καλό θα ήταν να λυθούν όλα τα προβλήματα με τις συντεχνίες εργασιακές ομάδες στον βαθμό που μπορούν να λυθούν, προκειμένου να μπορέσει ο οργανισμός να μην αναλώνεται σε εργασιακά θέματα και να μπορέσει να επικεντρωθεί στην αυτονόμηση των νοσοκομείων. Μάλιστα, ο Υπουργός προανήγγειλε σημαντικά νέα για την υγεία που θα δούμε, όπως είπε, να υλοποιούνται από Σεπτέμβριο.